Τέλεια. Και χαιρόμαστε που σε βλέπουμε έτσι καλά, γιατί φαίνεται ότι είσαι από αυτούς που αν και με κορονοϊό το περνάς ελαφριά. Γιατί σε βλέπω χαλαρό με το κοντομάνικό σου. Ναι, η αλήθεια είναι πως δεν έχω κανένα σύμπτωμα. Πώς το έμαθες? Είμαι από τους τυχερούς, δεν έχω νιώσει τίποτα, ούτε πυρετό, ούτε αλλίωση της γεύσης. Ούτε πονό κέφαλο, ούτε το λαιμό μου, τίποτα απολύτως. Άρα είσαι εντελώς ασυμπτωματικός. Πώς είσαι σε αυτή την κατηγορία? Πώς το ανακάλυψες? Εντελώς ασυμπτωματικός, ναι. Υπάρχει το καθιερωμένο τεστ που κάνουμε με την ομάδα κάθε εβδομάδα. Και ήμουνα εγώ και άλλοι δύο ποδοσφαιριστές από την ομάδα, οι οποίοι δεν το είχαμε κολλήσει μέχρι στιγμής. Όλοι οι άλλοι δηλαδή είχαν κολλήσει? Όλοι οι άλλοι το είχαν περάσει? Ναι. Δυστυχώς το πέρασε όλη η ομάδα, ακόμη και οι γιατροί και οι φυσικοθεραπευτές και το προπονητικό team, όλη η ομάδα. Εντυπωσιακό. Και μάλιστα το περάσαμε αυτή τη δύσκολη φάση, την περάσαμε στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς, διότι παίζαμε στην Ευρώπη εκείνη την εβδομάδα και είχαμε χάσει σχεδόν 14 παίχτες βασικούς ουσιαστικά. Και αναγκαστήκαμε να παίξουμε το πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς με παιδιά από τη δεύτερη ομάδα. Α, δεν αναβάλλεται σε τέτοιες περιπτώσεις? Όχι, εφόσον μπορούμε να καλύψουμε το κενό με ποδοσφαιριστές οι οποίοι υπάρχουν ακόμη και στη δεύτερη ομάδα, δεν μπορούμε να αναβάλουμε το παιχνίδι. Άρη, στη Ρουμανία, επειδή δεν τα παρακολουθούμε, υπάρχει τεράστια διασπορά. Γιατί αν μας λες ότι από τους 40 της ομάδας, δύο μόνο δεν το είχατε κολλήσει, το ποσοστό είναι πολύ υψηλό. Υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν πολλά κρούσματα εκεί που να δικαιολογούν τέτοια διασπορά παιδιά, και στην ομάδα σου. Δυστυχώς στη Ρουμανία καταγράφονται καθημερινά 5.000 κρούσματα. Με πληθυσμό Ρουμανία, 30, σαν την Ελλάδα 5. Είναι. 20 εκατομμύρια. Σαν να έχουμε εμείς 2.500 κρούσματα τη μέρα δηλαδή. Αυτό συμβαίνει εδώ και πολλούς μήνες. Δηλαδή... Όχι πολλούς μήνες, αλλά το τελευταίο 15ήμερο σίγουρα καταγράφονται 5.000 κρούσματα την ημέρα περίπου. Εσύ πώς θεωρείς ότι το κόλλησες? Δηλαδή, το κόλλησες από τους άλλους που είχαν ήδη κολλήσει ή είχε περάσει? Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω πώς μπορώ να το κόλλησα, γιατί βρισκόμουν συνεχώς μέσα στο σπίτι. Έκανα μόνο τις προπονήσεις μου και επέστρεφα. Στις προπονήσεις ουσιαστικά κάποιος άλλος παίχτης δεν το είχε εκείνη την περίοδο. Δεν ξέρω πώς γίνεται να το κόλλησα. Τώρα μπορεί από κάποιο αντικείμενο που έπιασα εκεί στο προπονητικό κέντρο, αλλά δεν ξέρω, διότι η ομάδα έχει πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Ο κάθε παίκτης έχει το δικό του δωμάτιο, κάνει μπάνιο στο δωμάτιό του. Δεν μαζευόμαστε όλοι μαζί να κάνουμε μπάνιο. Δεν τρώμε πλέον στο εστιατόριο όπως τρώγαμε όλοι μαζί. Ναι, για να δηλαδή υπάρχουν τα μέτρα τελείως, δηλαδή τηρούμε τα μέτρα στην ομάδα πάρα πολύ σωστά. Γενικά στο Βουκουρέστι και τη Ρουμανία τηρούν τα μέτρα του στυλ, παντού μάσκα, δεν γίνονται συναντήσεις, είναι κλειστά τα μπαρ, φεύγεται ο συγχρονισμός της πλατείας. Τι επικρατεί στη χώρα? Τα εστιατόρια με αποστάσεις. Με τόσα πολλά κρούσματα. Είναι παιδιά από προχθές ουσιαστικά, είναι απαραίτητη και η μάσκα, ακόμη και στους δρόμους. Okay. Δηλαδή αν κάποιος περπατάει μόνος του στον δρόμο, υποχρεωτική μάσκα. Σε σταματάνε εκεί να σου πούνε γιατί δεν φοράς μάσκα, υπάρχει έλεγχος ή απλά υπάρχει ο νόμος και ο κανόνας? Okay. Ναι. Πριν βρεθώ θετικός στον ιό, ήμουν σε ένα κατάστημα γιατί είχε έρθει ο αδερφός μου να με επισκεφτεί. Και επειδή ο αδερφός μου κατέβασε απλά λίγο τη μάσκα από ένα κατάστημα που μπήκαμε να ψωνίσουμε μέχρι τη μύτη του, μπήκε αστυνομία μέσα και του είπε δώστε μου την ταυτότητα. Και παραλίγο να μας γράψει δηλαδή, επειδή κατέβασε λίγο τη μάσκα. Είναι πολύ αυστηρά εδώ. Μάλιστα. Ρώτα και εσύ κάτι. Ο αδερφός σου εντάξει, φαντάζομαι. Ναι, ο αδερφός μου έκανε το τεστ μία μέρα πριν φύγει από εδώ. Ήταν αρνητικός και εκείνος και η κόρη του επέστρεψαν στην Ελλάδα, όλα καλά. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τη νύχτα εκεί με 2.500 κρούσματα, με 5.000 κρούσματα. Ναι, τη ώρα μέχρι τι ώρα. Ναι, απαγορεύεται. Νομίζω ότι είναι από τις 12 μέχρι τις 6. Μέχρι τις 12 δηλαδή μπορείς να πας σε ένα εστιατόριο, αν θες. Όχι εστιατόριο, τα εστιατόρια κλείνουν στις 10. Τα εστιατόρια κλείνουν στις 10, οι κλειστοί χώροι δεν λειτουργούν, μόνο αν κάποιος χώρος είναι ανοιχτός. Δηλαδή να έχει παράθυρα ανοιχτά, μπαλκονόπορτες, όπως τα λέμε, ανοιχτά για να μπορεί να λειτουργήσει. Τα εστιατόρια τα οποία είναι κλειστά δεν λειτουργούν.
Μάλιστα. Ρώτα και εσύ κάτι το φίλο σου. Σε κάτι πιο προσωπικό θες να τη ρωτήσεις. Για τη Μαρία. Η Μαρία πώς είναι. Αυτό, η Μαρία πώς είναι. Η Μαρία έκανε το τεστ εχθές, είναι αρνητική. Η Μαρία είναι αρνητική, έκανε το τεστ εχθές και δεν έχει κολλήσει. Μπράβο. Μπράβο. Είσαστε και μαζί. Αυτό είναι... Να βγάλουμε την ίδια. Αυτό είναι καλό. Σαν ζευγάρι, όχι εκεί. Ναι. Για κάτσε. Για κοιτάμε. Α, για να δω κάτι. Καταρχήν βλέπω το χέρι εκεί. Πού είναι η Μαρία, είναι εκεί στο χέρι σου, δεν είναι μαζί σου, αλλά είναι κάπου στο σώμα σου αποτυπωμένη. Βαλάς πάνω. Δείξε τη Μαρία, Αντώνα. Είναι πολλά τα τατουάζ, δεν θυμάται. Έχεις κάνει τατουάζ για το κορίτσι μας. Δεν ξέρω πού είναι. Θα το πάρεις το κορίτσι μας, με παπά και με κουμπάρο. Θα είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε αυτό. Να ραφτούμε. Να είστε σίγουροι. Να ραφτούμε χειμωνιάτικα ή καλοκαιρινά. Τέτοιο κορίτσι καλόψυχο, δουλευταρού, γλυκό πλάσμα, να μην δημιουργεί μπερδέματα, κουκλάρα. Για κύρος χαρακτήρας. Έτσι, δεν θα κάνουμε. Είμαστε από τους τυχερούς, Σταματίνα. Να τα λέμε κι αυτά.